Θα προέτρεπα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να μην στεναχωριέται και τόσο πολύ για τη στάση του ΚΚΕ. Δεν χρειάζεται και τόση πολιτική υποκρισία. Εάν θέλει να στεναχωριέται πραγματικά, άλλωστε δεν θα είναι και ο μόνος, και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και οι υπουργοί, ενώ παίρναν αντιλαϊκά μέτρα εφαρμόζοντας και το τρίτο μνημόνιο, στεναχωριόντουσαν. Να στεναχωρηθεί λοιπόν για τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόσαν 4 χρόνια τώρα. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω το εξής. Το ΚΚΕ στηρίζει την κινητοποίηση σχεδόν όλων των φορέων της ΑΜΟ, και αν θέλει να μάθει γιατί ο κύριος Πάλης, τον καλό να δει λίγο με ποια αιτήματα κινητοποιείται ο λαός της ΑΜΟ και τον καλούν πάνω από 16-17 φορείς του νησιού. Λοιπόν, εμείς στηρίζουμε ακριβώς, επειδή συμφωνούμε με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του λαού, των νησιωτών. Γιατί πρέπει να καταργηθούν τα hot spot. Να μην εγκλωβίζονται στα νησιά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Να καταργηθεί η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που αυτή εγκλωβίζει στα νησιά τους πρόσφυγες. Και βεβαίως που δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και τους μετανάστες μεταξύ άλλων αιτημάτων που υπάρχουν. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ζητήματα, στην εξέλιξη του διαλόγου με τις τράπεζες και τους θεσμούς για το ζήτημα της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων. Βεβαίως, θα έρθει νομοσχέδιο στα μέσα του Φλεβάρι, θα δούμε εκεί, θα πούμε και την άποψή μας. Ξέρουμε τι σκοπό έχει η κυβέρνηση και με ποιον τρόπο προσπαθεί να τον υλοποιήσει. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι το εξής. Εμείς βάλαμε ένα ζήτημα στην πρωτολογία μας. Γι' αυτό δεν είπε κουβέντα. Και θα ήθελα υφυπουργός Οικονομικών, αν μπορεί, να τοποθετηθεί επ' αυτού. Γίνεται λοιπόν συζήτηση για τακτοποίηση του προβλήματος με ή χωρίς εισαγωγικά των κόκκινων δανείων. Εμείς βάλαμε το ζήτημα τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στις τράπεζες που απασχολούνται στις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια. Η τράπεζα Πειραιός ήδη ειδοποιεί τους εργαζόμενους ότι θα υπάρξει μείωση των θέσεων εργασίας. Γιατί τα κόκκινα δάνεια είτε θα πουληθούν στα ΦΑΝΣ μαζί με τους εργαζόμενους να μεταφερθούν δηλαδή σε αυτά ή και σε εργολαβικές ακόμη εταιρείες. Και ρωτούμε συγκεκριμένα, στο διάλογο που κάνετε με τους τραπεζίτες, αυτό το θέμα είναι μέσα? Θα αντιμετωπίσετε θετικά το πρόβλημα των εργαζόμενων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένο πρόβλημα με απολύσεις ή αλλαγή των εργασιακών σχέσεων σε περίπτωση μεταφοράς? Απασχολεί αυτό το ζήτημα το διάλογο με τους τραπεζίτες, της κυβέρνησης δηλαδή? Οι εργαζόμενοι ήδη βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Έχετε κάτι να τους πείτε συγκεκριμένο? Γιατί αυτή η σιγή νεκροταφείο γύρω από αυτό το ζήτημα? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.